32ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας στην Καστοριά, με το πολύ ωραίο θέμα «Η δύναμη των μαθηματικών, κινητήριος μοχλός της επιστημονικής έρευνας και της εξελικτικής πορείας του πολιτισμού μας». Ένα θέμα που δείχνει την τεράστια αξία των μαθηματικών, αφού συνδέεται στενά με όλες τις εξελισσόμενες επιστήμες που συνιστούν την ανάπτυξη του πολιτισμού. Γιατί η ζωφερή αβεβαιότητα του μεσαίωνα βρίσκει ασφαλές καταφύγιο στα μαθηματικά. Για να προκύψει η ζωφερή ανάπτυξη τεχνολογίας και του πολιτισμού μέσω των εφαρμογών του διαφορικού λογισμού και της ανάλυσης. Ένα συνέδριο πετυχημένο με αρκετό κόσμο, με συγκριτικά αρκετά καλή συμμετοχή από την Κομωτινή, τουλάχιστον εγώ είδα πάνω από 10 μαθηματικούς, με 2 εισηγήσεις Κομωτινό μαθηματικών του Ανδρέα Νίκου και του διδάκτορα Νίκου Φωτιάδη, όπου συνδέονταν τα μαθηματικά με τον πολιτισμό μέσω των εικαστικών τεχνών, όπου πίνακες ενός ζωγράφου φαίνεται να έχουν εφαρμογές της υπερβολικής γεωμετρίας του Ρίμαν, που είναι μια γεωμετρία πάνω σε καπύλες επιφάνειες. Και γενικά η Κομωτινή έδωσε το έντονο παρόν της. Προφανώς έδωσε και νότα Καραθοδωρή. Νότα Καραθοδωρή όντως φροντίζουμε να υπάρχει κάθε χρόνο. Πέρυσι ήταν έντονη παρουσία του Καραθοδωρή μέσω του λευκόματος του συλλεκτικού των ΕΛΤΑ, που πέρυσι έγινε γνωστό στους περισσότερους μαθηματικούς, διότι τα ΕΛΤΑ φρόντισαν να έχουν και μια έκθεση του λευκόματος. Φέτος κυκλοφόρησε μια συλλεκτική έκδοση για το συνέδριο με τίτλο «Θεοειδής». «Θεοειδής είναι γίγαντες των μαθηματικών». Είναι μια πραγματικά πολύ καλή και ειδικά για τα παιδιά και ωφέλιμη έκδοση για να τους εμπνεύσει πάνω στα μαθηματικά. Αφηγηματική λογοτεχνική πάνω στους σπουδαιότερους μαθηματικούς όλων των εποχών. Φυσικά δεν μπορούσε να λείπει ο Καραθοδωρή μέσα από αυτή την έκδοση, που είχα την τιμητική πρόταση από τον συγγραφέα να συγγράψω εγώ και να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να προβάλλω την πόλη μου, όπου αναφέρεται μέσα η ύπαρξη του Μουσείου Καραθοδωρή και του Ανδριάντα του Καραθοδωρή και γενικώς όλο το τραχύρο τίτλο που γίνονται στα πλαίσια της ανάδειξης του τεράστιου αυτού τρακιώτη μαθηματικού σε όλη την επικράτεια, γιατί ανατελικωμένη είναι γνωστός εδώ και 100 χρόνια.